Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, κύριε Μελά, τη συζήτησή μας. Άκουγα τώρα στο δελτίο ειδήσεων του Sky 100,3 πριν βγούμε στον αέρα. Η Christine Lagarde είπε ότι έχει εκπλαγεί από την προσαρμοστικότητα της Ελλάδας στα οικονομικά και από την ανάπτυξη. Και σκεφτόμαι, η κυρία Lagarde πριν μερικούς μήνες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε άλλα πράγματα. Θέλω λίγο να μου πείτε, με την απόσταση αυτή την χρονική της νέας σελίδας, της νέας κυβέρνησης, πώς την ακτινογραφείτε εσείς? Δηλαδή, πραγματικά βγήκαμε από το μνημόνιο επί ΣΥΡΙΖΑ και η χώρα καλπάζει στην ανάπτυξη? Κοιτάξτε, οι Έλληνες, όπως ξέρετε και νομίζω το ξέρετε καλά κι εσείς ως δημοσιογράφος, είμαστε λαός της υπερβολής. Ναι. Όταν πάμε προς τα πάνω υπερβάλλουμε και χαιρόμαστε, και όταν πάμε προς τα κάτω αρχίζουμε και κλαίμε. Νομίζω ότι χρειάζεται μία πιο συνετή στάση για τις οικονομικές εξελίξεις και μετά, ας πούμε, τις εκλογικές, ας πούμε, προσδοκίες, οι οποίες ήταν αρκετά υψηλές από τη μεριά της κυβέρνησης, και καλά έκανε η κυβέρνηση και είχε αυτές τις προσδοκίες. Mm-hmm. Τότε σιγά σιγά βλέπουμε να προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αδύρυτη. Τι θα έλεγα? Θα έλεγα ότι η οικονομία ακολουθεί την προδιαγεγραμμένη πορεία των προγραμμάτων μνημονιακής πολιτικής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχουμε διαφοροποιήσεις αισθητές που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Οι προβλέψεις εδώ και 2-3 χρόνια ήταν το 2019 θα πάμε γύρω στο 2-2-2 και κάτι, κάπου εκεί θα κλείσει το 19, το 20. Παρά αυτά τα οποία προσδοκούσε η κυβέρνηση για αριθμούς ανάπτυξης κοντά στο 4%, δεν θα υπερβούμε το 2,2-2,3, κάπου εκεί περίπου. Οι επενδύσεις μας δεν έχουν αυξηθεί όπως περιμένει η κυβέρνηση. Μακάρι να διαψευστώ και δεν θέλω να διαψευστώ για το 2020, αλλά γενικότερα αυτή είναι η κατάσταση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία, μάλιστα, κύριε Κουνιάκη, είναι ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση, όμως που δεν αφήνει πολλές προσδοκίες για μεγάλα άλματα στην πορεία της οικονομίας για το 2020, και εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι παρατηρούμε, mm-hmm, παρά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, μια συγκράτηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, της κατανάλωσης των οικοκυριών, και μια αύξηση, ας πούμε, αυτό που αποταμιεύουν, όσο μπορούν να αποταμιεύουν τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Αυτό, ναι, ναι. Όχι, σας ακούω. Θέλω λίγο, είναι και θα σας το έκανα και εγώ σαν ερώτηση, είναι το πρώτο σχόλιο εδώ πέρα του Δημήτρη. Μου λέει, ρώτησε τον κύριο καθηγητή, το γεγονός ότι υπάρχει κινητικότητα στην οικοδομή μέσω της έκδοσης νέων αδειών, προφανώς και της αναστολής του ΦΠΑ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, δεν είναι το πρώτο σημάδι ανάκαμψης μιας οικονομίας, κύριε Μελά? Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει μία ανάκαμψη στην οικοδομή, ακόμα δεν είναι αισθητά τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Υπάρχει ο τουρισμός, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ, και διαμέσου και του τουρισμού βοηθάει και η οικοδομή, βοηθάει και την οικοδομή ο τουρισμός. Mm-hmm. Αλλά ακόμα είμαστε μακριά, να πούμε, από το σημείο ότι είμαστε σε ένα επίπεδο που, ναι, μπορούμε να πούμε ότι οι επενδύσεις στην οικοδομή ακόμα θα δώσουν μια διόγκωση στην οικονομία. Θέλω να σας πω δύο στοιχεία, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Το 2007, το 2010 που άρχισε η κρίση, έτσι, η οικοδομή συνεισέφερε πάνω από 20 δισεκατομμύρια το χρόνο στο ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφάλαιου, δηλαδή στις επενδύσεις πάνω από 20 δισεκατομμύρια, και πέρσι είχαμε πέσει στο 1 δισεκατομμύριο. Φυσιολογικό είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στις κατοικίες. Το πρόβλημα είναι ότι ξαναπάμε χωρίς να έχουμε αλλάξει πάλι σε ένα υπόδειγμα όπου αυτός που θα τραβήξει το κάρος θα είναι πάλι οι κατοικίες. Άρα λοιπόν εδώ βεβαίως πρέπει να περιμένουμε αύξηση, δηλαδή από το 20 στο 1 είναι τεράστια διαφορά, βεβαίως πρέπει να περιμένουμε. Αλλά άλλα είχαμε στο μυαλό μας όταν μπαίναμε στα μνημόνια και μας λέγανε όλες οι κυβερνήσεις, ναι, ότι χρειάζεται μια αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος με επενδύσεις πιο παραγωγικές, στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στην αγροτική οικονομία και πάλι. Άρα θέλετε να πείτε πάρα πολύ απλά ότι ουσιαστικά ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να μας οδήγησε στην κρίση, τώρα αρχίζει μετά από... να ξαναφαίνεται σιγά σιγά. Στο βάθος. Στο βάθος, αλλά
με αυτά τα στρεβλά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, να το πω πάρα πολύ απλά, δεν πήραμε ένα μάθημα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις παθογένειες τις όποιες. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε, κύριε Κουνιάκη, δεν είναι εύκολο να αλλάξουν νοοτροπίες όχι χρόνων, πολλών χρόνων. Mm-hmm. Δεκαετιών, να μην πω παραπάνω. Ναι, δεκαετιών. Ναι. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Και προκειμένου, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στις κατοικίες, για να είμαι σαφής. Βεβαίως πρέπει να αυξηθούν, αλλά δεν μπορούν οι κατοικίες, οι επενδύσεις στις κατοικίες και στις κατασκευές και στα ξενοδοχεία και σε όλα αυτά τα πράγματα να αποτελούν έτσι την, τον τροχό που θα μας οδηγήσει, ας πούμε, στην ανάπτυξη. Βεβαίως πρέπει να αυξηθούν, είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπουμε επενδύσεις οι οποίες να πηγαίνουν σε αυτά που μας είχαν υποσχεθεί όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Δηλαδή στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, δηλαδή να αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και συγχρόνως να μεγαλώσουμε τα παραγόμενα προϊόντα μας. Ένα άλλο ερώτημα τώρα, είναι απλοϊκά τα ερωτήματα του κόσμου, γιατί ο κόσμος ακούει για αυτή την ανάκαμψη, αλλά ξέρετε τι περιμένει κάποια στιγμή. Περιμένει όλο αυτό να μεταφραστεί σε χρήμα και σε μία διαφορά και σε μία αύξηση, όπως μου λέει εδώ πέρα τώρα η Δήμητρα, των μισθών. Διότι βγήκαμε από το μνημόνιο, δεν έχουν αλλάξει όμως, μου λέει, ακόμα οι εργασιακές μας σχέσεις, δεν έχουν μπει στο τραπέζι αυξήσεις, για παράδειγμα, μισθών. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Το διαθέσιμο εισόδημα, οι αυξήσεις των μισθών υπάρχουν. 2% περίπου, όσο είναι και το ΑΕΠ, 2,2% το 2019 και το 2018. Βεβαίως είναι πάρα πολύ μικρές αυτές οι αυξήσεις των μισθών. Οι εργασιακές σχέσεις δεν νομίζω ότι θα καλυτερεύσουν. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες τις θέλει πιο ευέλικτες και επομένως θα παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω ότι θα καλυτερεύσουν. Τώρα, το διαθέσιμο εισόδημα, όπως σας είπα, και το 18 και το 19 αλλά και το 20 αναμένεται να αυξηθούν. Δηλαδή αυξήθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια και αναμένεται και το 19. Η ουσία είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει υψηλή απορρόφηση από τη φορολογία στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών κυρίως. Η κυβέρνηση, ας πούμε, πήρε ορισμένα μέτρα, μείωσε το έμφυα, ξέρετε, άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο, προσπαθεί να μειώσει, ας πούμε, και την φορολογία μέχρι τα 10.000, να μειώσει μάλλον τη φορολογία των φυσικών προσώπων μέχρι 10.000 από 22 στο 9%, αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις σε αυτό που λέμε μεσαία τάξη έχω την εντύπωση ότι θα είναι μικρές, σε αντίθεση με τις βελτιώσεις που σαφέστατα θα δουν οι επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι. Μπορείτε λίγο να τις προσδιορίσετε αυτές? Δηλαδή, όντως τώρα εμείς βλέπουμε, για παράδειγμα, πάω σε ένα άλλο θέμα, με την ανακοίνωση του κοινωνικού μερίσματος, ότι ουσιαστικά λιγότεροι συμπολίτες μας θα πάρουν φέτος το κοινωνικό μέρισμα. Ναι. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει αυτό που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πίεζε τους μικρομεσαίους και είχε βοηθήσει την μεσαία τάξη και έδινε επιδόματα σε αυτούς που δεν είχαν χρήματα, να το πω πάρα πολύ απλά. Στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, στα πολύ χαμηλά. Στα πολύ χαμηλά. Και στους συνταξιούχους. Ακριβώς. Και τώρα λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά κάνει το αντίστροφο. Στηρίζει ίσως τους μικρομεσαίους, γιατί είναι και ίσως και η ατμομηχανή της οικονομίας η μεσαία τάξη, έτσι δεν είναι? Αυτό θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική η στήριξη. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μάλιστα. Η βοήθεια βεβαίως μειώνεται, πάει σε πολύ λιγότερο, σε 250.000 οικογένειες, έτσι, και τα λεφτά είναι πολύ λιγότερα, διότι εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί πιστά αυτό το οποίο λένε οι πολυμερείς οργανισμοί, δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι πρέπει να βοηθήσουμε μόνο τα χαμηλότερα στρώματα, τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, αυτά που είναι κοντά στη φτώχεια, στο επίπεδο φτώχειας και κάτω από το επίπεδο φτώχειας. Επομένως, τα χρήματα δεν μπορούν να πάνε, ας πούμε, στις συντάξεις, στους συνταξιούχους, όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Όλο αυτό, ας πούμε, η μείωση της φορολογίας, η οποία περίπου είναι 1 δισεκατομμύριο, σε ένα μεγάλο μέρος θα πάει στις επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους, όχι στους μισθωτούς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.
Μάλιστα. Αυτό είναι μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή αντίληψης για ορισμένα πράγματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν θα σπρώξει το ΑΕΠ. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία καμιά φορά πρέπει να συζητήσουμε να καταλάβει ο κόσμος. Τα 120 δόσεις, mm-hmm. που είναι η τελευταία, ας πούμε, φορά που γίνεται, έχει σπρώξει τα νοικοκυριά να αποταμιεύουν προκειμένου να μπουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Αλλιώς κινδυνεύουν. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Για τα σπίτια τους ή για τα σπίτια τους για τις υποχρεώσεις έναντι της εφορίας. Το ίδιο θα γίνει τώρα και με την πώληση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες. Δηλαδή τα μία εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή και εκεί ένας κόσμος ο οποίος προσπαθεί να σώσει το σπίτι του θα κάνει μία αποταμίευση. Γι' αυτό μεγαλώνει η αποταμίευση και δεν μεγαλώνει η κατανάλωση. Κατάλαβα. Και να προσπαθήσει δηλαδή να ανταποκριθεί όσο μπορεί στις υποχρεώσεις που έρχονται από αυτή την πώληση και την αύξηση των πληστηριασμών. Μάλιστα. Αυτό έχει, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια αρνητική συνέπεια στην κατανάλωση, έτσι. Διότι δεν θα πάει στην κατανάλωση, θα πάει να πληρώσει τις τράπεζες και να πληρώσει το δημόσιο. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα, προσπαθώ λίγο, έχει μια τοποθέτηση εδώ πέρα και ο Χρήστος, να τη μικρύνω λίγο. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή, θα σωθήσω πάρα πολύ απλά, η οικονομική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ εξυπηρετεί περισσότερο τη λεγόμενη κανονικότητα στα οικονομικά δεδομένα, κύριε Μελά? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι είπα να πει κανονικότητα. Εγώ ξέρω ότι η κανονικότητα είναι αυτή η οποία βοηθάει την οικονομία να αναπτυχθεί, ναι. και συγχρόνως βοηθάει αυτό που είπε ο προηγούμενος συνομιλητής μας. Ο κόσμος να έχει περισσότερα χρήματα. Ναι. Αυτή είναι η κανονικότητα, κατά την άποψή μου. Επομένως, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική αντίληψη από το ΣΥΡΙΖΑ, μέσα βέβαια στο ίδιο πλαίσιο. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο που υπάρχει, γιατί το πλαίσιο καθορίζεται από το μνημονιακή πολιτική και από τις υποχρεώσεις εναντίον των Ευρωπαίων. Δεν έχουμε φύγει, έτσι. Σωστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, προσπαθούσε, όπως είπατε, να αυξήσει τη φορολόγηση και με αυτό να βοηθήσει, ας πούμε, αυτούς που θεωρούσε εκλογικό του τέτοιο. Πελατολόγιο. Ναι, πελατολόγιο, δηλαδή και τους συνταξιούχους, και από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία, μην αφήνοντας το ΑΕΠ να αυξηθεί όσο θα μπορούσε δυνητικά, η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι δεν πρέπει να κάνουμε αυτό, αλλά να αφήσουμε στον επιχειρηματικό τομέα να αυξηθεί περισσότερο και εφόσον κερδίσει, μετά αυτή η ανάπτυξη θα διαχειριστεί προς τα κάτω. Μάλιστα. Γιατί τώρα εύλογα σε αυτό. Το είπα πολύ, δεν ξέρω τώρα αν έγινε αντίληψη. Κατάλαβα, θέλετε να πείτε. Γιατί ξέρετε τι, υπήρχε και. Δεν σας ακούω καλά, κάνετε κάτι, κάνει κανένα. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα. Τώρα σας ακούω. Ωραία. Γιατί υπήρχε και μία κριτική ότι ναι, μεν η προηγούμενη κυβέρνηση ενίσχυε τα χαμηλά στρώματα, αλλά από την άλλη κάποιοι ίσως είχαν βολευτεί και σε μία επιδοματική πολιτική και ίσως δεν λειτουργούσε έτσι ο ανταγωνισμός που θα μπορούσε να παράξει και θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά, κύριε Μελά. Δηλαδή, αν πρέπει, για παράδειγμα. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο. Ένα επιχείρημα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα αντεπιχείρημα ότι οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Σωστά. Κοιτάξτε, είναι δύο αντιλήψεις διαφορετικές, έτσι, δύο αντιλήψεις διαφορετικές, βεβαίως με τον ελληνικό τρόπο και ιδίως, δεν είναι καθαρές αντιλήψεις όπως τις λέει η οικονομική θεωρία, ναι. έτσι, διότι το να παίρνεις λεφτά από εμένα, παραδείγματος χάρη, που παίρνω 1.500 ευρώ, mm-hmm. έτσι, και να πληρώνω φόρο, πώς λένε αυτό, εισφορά, αγγλεγγύης, έμφυα, κίνο, τάλο, βήτα, γάμα κτλ. Για να τα δίνεις σε έναν ο οποίος έχει εισόδημα γύρω στα 700 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο και δεν νομίζω ότι βοηθάει στη μεγέθυνση της οικονομίας. Απ' την άλλη μεριά, και η Νέα Δημοκρατία πάει στην άλλη μεριά, δηλαδή προσπαθεί να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα, δηλαδή να απαλύνει τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν κέρδη, να αναπτυχθούν και μετά αυτό θα διαχειριστεί προς τα κάτω. Και αυτό δεν φαίνεται ότι, κατά την άποψή μου βέβαια, δεν φαίνεται ότι θα λειτουργήσει έτσι. Χρειάζεται ένα μείγμα και των δύο πολιτικών. Μάλιστα. Ένα ερώτημα εδώ πέρα τώρα της Βίκης. Ποια είναι η αίσθησή σας? Οι τράπεζες δίνουν δάνεια, κύριε Μελά, αυτή την περίοδο? Ακούστε. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, με τα στοιχεία του Οκτώβρη, όσον αφορά
στον επιχειρηματικό τομέα έχουμε μια θετική μικρή αύξηση της τάξης του 2% και τέτοια. Δηλαδή έχουν αρχίσει να χορηγούν δάνεια προς τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν επιστολιπτική ικανότητα. Στους άλλους τομείς, δηλαδή στα νοικοκυριά, η επέκταση εξακολουθεί να είναι αρνητική. Όπως και στον αγροτικό τομέα, όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι τράπεζες δηλαδή έχουν αρχίσει πολύ λίγο να δίνουν λίγα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, όμως όχι σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά στις επιχειρήσεις τις μεγάλες, οι οποίες δεν είναι πολλές στην Ελλάδα, δεν είναι παραπάνω από 250-300, δεδομένου ότι αυτές έχουν υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις ακόμα δεν μπορούν να πάρουν δάνεια. Επίσης υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν προσφέρουν δάνεια οι τράπεζες, είναι ότι πλέον και πολλές επιχειρήσεις δεν ζητούν δάνεια. Δηλαδή ο κόσμος δεν ζητάει δάνεια και οι επιχειρήσεις πολλές δεν ζητούν δάνεια διότι δεν έχουν την ικανότητα, μάλλον δεν έχουν το σχέδιο ή δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, δεδομένου ότι υπάρχει μια καθίζηση της συνολικής ζήτησης στην ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι το ζήτημα. Η εγχώρια ζήτηση πρέπει να αυξηθεί. Μάλιστα και στον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, άμα το διαβάσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι μιλάει ότι η εγχώρια ζήτηση είναι πολύ χαμηλή. Και όλοι οι αναλυτές, δηλαδή, τι πάνε να πει είναι χαμηλή η εγχώρια ζήτηση. Πάνε να πει ότι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι πρέπει και τα κέρδη των επιχειρήσεων να αυξηθούν, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά, το μισό δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει να πάει στην αύξηση των μισθών, ώστε να αλληλοτροφοδοτηθεί η ζήτηση και να συνεχίζει η ανάπτυξη και στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, κύριε Μελά, ουσιαστικά κρατάμε ότι από το μνημόνιο βγήκαμε, είμαστε ακόμα σε μία εποπτεία. Ένα σχόλιο θα ήθελα λίγο την λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση. Δηλαδή, αυτά τα σφικτικά πλεονάσματα που έχουμε τώρα, υπάρχει ενδεχόμενο, αν οι δείκτες της οικονομίας μας έχουν θετικό πρόσημο, να επαναπροσδιοριστούν? Κοιτάξτε, τα πλεονάσματα, τα πρωτενή πλεονάσματα του 3,5% έχουν άμεση συνάρτηση με τη διαχείριση του χρέους. Εάν λοιπόν οι Ευρωπαίοι δεν προβούν, είπαν ότι θα το κάνουν προς τον Απρίλιο-Μάιο, ας περιμένουμε. Δηλαδή αν δεν προβούν σε μια νέα μελέτη για τη διαχειρισιμότητα του χρέους, δεν πρόκειται να μειωθούν. Επομένως, πρέπει δηλαδή να ξαναγίνει μια μελέτη και να πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, πάει καλά το ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, επομένως, μπορούμε για το 2021-2022, γιατί από το 2023 μειώνονται, όπως ξέρετε, πάλι στο 2, λίγο πάνω από το 2. Άρα για αυτά τα δύο χρόνια, το 2021 και για το 2022, μπορούμε να μειώσουμε. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια άλλη μελέτη για τη βιωσιμότητα του χρέους, συνολικά του δημόσιου χρέους στην Ελλάδα. Μάλιστα. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Θα δούμε πώς θα πάνε. Σωστά. Αυτά εξαρτάται και πώς θα πάνε η μεγέθυνση της οικονομίας και πώς θα πάνε οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Γιατί είμαστε και σε ένα περιβάλλον διεθνές, σε μια συγκυρία, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι δεν είναι, και στην Ευρώπη και γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως. Και έχουμε βεβαίως και τις προκλήσεις της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, όπου είναι ένας αστάθμητος παράγοντας και αυτό. Και αυτός είναι ένας παράγοντας ο οποίος, ας πούμε, δημιουργεί ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή, τι είναι τα προβλήματα? Ξέρετε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκίνησε να ρίξει όλο το βάρος στην οικονομία και ξαφνικά βρήκε μπροστά της τα εθνικά θέματα. Μάλιστα. Ναι. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Μάλιστα. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι για το μείγμα πολιτικής της οικονομίας της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, για να πάρει μπροστά η μηχανή. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι θέλουμε ακόμα πολύ δρόμο για να μπορέσουμε και οι εργαζόμενοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή να νιώσουν ότι θα πάρουν ένα μερίδιο από αυτούς τους αριθμούς που πενεύονται οι υπουργοί στα πάνελ τα τηλεοπτικά. Εάν δεν υπάρχει μερίδιο, δηλαδή αν δεν υπάρξει μερίδιο και μάλιστα ένα μερίδιο σημαντικό από αυτή την αύξηση του ΑΕΠ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε μια σταθερή βελτίωση. Διότι οι επενδύσεις, επενδύει κάποιος. Γιατί επενδύει? Για να πωλήσει. Πού θα πωλήσει? Στο εξωτερικό?
το εσωτερικό, ήδη οι εξαγωγές μας έχουν στομώσει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν προχωράνε πια με τους ρυθμούς που περιμέναμε. Άρα πού θα πουλήσει ένας επιχειρηματίας? Στην εγχώρια ζήτηση. Το λέει και ο προϋπολογισμός. Άρα η εγχώρια ζήτηση είναι ένα κριτήριο σημαντικό. Αλλά η εγχώρια ζήτηση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να έχει χρήματα για να αγοράσει. Κατανάλωση. Ιδιωτική και δημόσια. Και επενδύσεις. Αλλά επενδύσεις δεν γίνονται χωρίς κάποιος επιχειρηματίας να προσδοκά ότι θα αποσβέσει την επένδυσή του και θα βγάλει ένα νόμιμο κέρδος. Είναι τόσο απλά τα θέματα. Είναι απλά τα θέματα. Ξέρετε, στη θεωρία, έτσι. Στη θεωρία πάντα, γιατί δημιουργούνται, όπως είπαμε, και οι προσδοκίες από τους πολιτικούς. Ήδη εσείς είπατε, προσγειώσατε πολλές από τις εξαγγελίες ίσως και τις προηγούμενες κυβέρνησης, που άλλα θέλει και άλλα τελικά βγαίνουν στην πορεία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μελά. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της χώρας, τα πράγματα θα ήταν τα ίδια? Τώρα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι η πολιτική που θα ασκούσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κέρδιζε, ας πούμε, τις εκλογές, σύμφωνα με αυτά που είχε εξαγγείλει και με το πρόγραμμά του, μια σειρά, αν όχι όλα, τα περισσότερα από τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη μείωση του έμφυα, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, δηλαδή μείωση της φορολογίας, την είχε στο πρόγραμμα. Ναι. Και αυτός. Επομένως, τι να σας απαντήσω. Οπότε, λοιπόν, ναι, προσπαθώ λίγο να καταλάβω ποια είναι αυτή η διαφορά, ξέρετε, δηλαδή που... Η διαφορά είναι στις προσδοκίες. Η διαφορά είναι ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας διέκειται πιο ευνοϊκά στις επιχειρήσεις, δηλαδή σε αυτό που λέμε επιχειρηματικότητα, σε αυτό που λέμε ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν περισσότερο, είχε περισσότερο μία αντίληψη ότι έπρεπε να βοηθηθούν πρώτα οι άνθρωποι, να βοηθηθούν τα κατώτερα στελέχη, τα κατώτερα στρώματα, και επομένως σιγά σιγά θα μπορούσε να πάρει μπροστά η οικονομία. Μάλιστα. Αλλά στην ουσία αυτά μέρη, ένα μεγάλο μέρος από αυτά που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία τα έχει εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα έκανε. Μάλιστα. Οπότε, λοιπόν, κανείς δεν ξέρει και θα δούμε βεβαίως οι εξελίξεις πώς θα τα επηρεάσουν όλα αυτά τα οποία λέμε. Κύριε Μελά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στον Πρίσμα. Καλά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα, και σας παρακολουθούμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.